βρίσκομαι στο σπίτι του κυρίου Κοροβέση. Είμαι από τον blog Ελευθερία ή Τίποτα, ο Ελευθεριακός, για να κάνουμε μια κουβέντα για την αριστερά, για τη λογοτεχνία, για τον ίδιο. Κύριε Κοροβέση, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Η πρώτη ερώτηση που θα σας κάνω είναι ότι ξέρω ότι για πολλά χρόνια σας κατηγορούσαν ως εκτελεστή της 17 Νοέμβρη. Είχε κάποιες επιπτώσεις αυτό στην προσωπική σας ζωή? Είχε. Παρόλο που δικαιώθηκα δικαστικά, παρόλο που πήρα αποζημίωση, παρόλο που έπεσε η μεγαλύτερη ποινή που έχει πέσει ποτέ σε εφημερίδα, εν τούτης έμεινε κάτι και είχε σαν αποτέλεσμα να πέφτω σε κύκλους που να ρωτάνε τι έγινε με μια έτσι δυσπιστία, αυτό το ρωμαϊκό. Ότι καλά τους είχες κάνει σε 17 Νοέμβρη και καλά τα κατάφερες σε μάγκες που καθάρισες. Και μετά είχε μια επίπτωση στα σχολεία. Με φωνάζανε συνήθως στα σχολεία να μιλήσω για τη 17 Νοέμβρη, για το Πολυτεχνείο. Οπότε υπήρχαν σύλλογοι καθηγητών που λέγανε αυτό να το φωνάζουμε γιατί είναι ύποπτος τρομοκρατίας. Όπου υπήρχαν θαραλέοι καθηγητές, δείξανε μια επιμονή, βάλανε τις ΕΛΜΕ, βάλανε το Υπουργείο κλπ. Και με την εντολή του Υπουργείου πήγαινα στα σχολεία. Οπότε λοιπόν έμεινε κάποια ρετσινιά, παρόλο που βέβαια η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου δεν το πίστεψε και με το μέρος μου. Μάλιστα. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πετύχατε στη σύντομη κοινοβουλευτική σας θητεία? Αυτό που ήταν σημαντικό ήταν ότι κάθε ερώτηση που κάναμε στηριζόταν σε ένα πραγματικό κίνημα. Δηλαδή, λόγου χάρη για τη Χαλκιδική. Για τα μεταλλεία, λέτε. Για τα μεταλλεία. Πήγαμε επί τόπου, τα είδαμε, μιλήσαμε με τους συλλόγους, με κατοίκους από εδώ, από εκεί. Οπότε, κατά κανόνα, οι δικές μας ερωτήσεις είχαν μια κοινωνική βάση. Δεν ήταν ερώτηση που τη βγάζαμε από τις εφημερίδες. Δηλαδή, και κατά κανόνα, ξέρω εγώ, γιατί γέρκυραν. Πήγαμε επί τόπου για τη Λευκήμη, για τη Χωματερή. Ναι. Τα βλέπαμε, κάναμε, κουβεντιάζαμε τους ανθρώπους. Οπότε το γεγονός για τον ημιτό. Μερικές φορές είμαστε πιο πριν από τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι παίρνανε από εμάς πληροφορίες. Δηλαδή κάναμε. Μοιάζει λίγο η δουλειά του βουλευτή, άμα την κάνει σωστά, με τον δημοσιογράφο που κάνει έρευνα. Λοιπόν, οπότε αυτό με ευχαρίστησε. Είχε πράγματα για τα όπλα τέιζερ. Είχε αστυνομία. Δεν ξέραμε αν είχε τέιζερ ή όχι. Ή για τις βόμβες διασποράς που παράγει η Ελλάδα. Οπότε αυτό ήταν το πιο ουσιαστικό και το πιο ανούσιο ήταν να παρακολουθείς συζητήσεις που ξέρεις ότι θα πούνε σε όλα ναι και σε όλα όχι. Διάλογος δεν γίνεται σε καμία περίπτωση όταν ρωτάς τον Υπουργό, σου απαντάει γραπτά, ακόμα και στη δευτερολογία. Λοιπόν, οπότε ρωτάω στον Υπουργό πού ξέρεις τι θα πω εγώ στο δευτερολογία μου και το έχεις γραμμένο. Σωστό. Οπότε όλα ήταν ανούσια, δεν είχε γίνει ποτέ κανένα ουσιαστικό διάλογο και όταν μιλούσες αισθανόσαι ότι μιλάς στον αέρα. Μάλιστα. Για να αφήσουμε λίγο το κοινοβούλιο. Είχατε πει σε μια συνέντευξή σας το 2009, αναφερόμενο στο ΚΚΕ, θα πω ακριβώς τι είχατε πει, πως νιώθετε βαθιά λύπη για αυτό το ιστορικό κόμμα της αριστεράς που έχει αποκοπεί από την πραγματικότητα. Το ΚΚΕ αντίθετα ισχυρίζεται πως ακριβώς η σύνδεσή του με την πραγματικότητα το έφερε στη θέση του να έχει προλέξει, όπως λέει το ίδιο τουλάχιστον, την καπιταλιστική κρίση που μαστίζει την Ευρωζώνη σήμερα. Τελικά το ΚΚΕ είναι εντός ή εκτός πραγματικότητας? Είναι εκτός πραγματικότητας και αυτό φαίνεται από ένα πολύ απλό πράγμα. Το ΚΚΕ είναι 80-85 χρονών από την ίδρυσή του. Είναι δυνατόν στα 85 αυτά χρόνια να έχει ένα 6-7-8% και να είναι ευχαριστημένο? Σημαίνει ότι ναι, μπόρεσε να ριζώσει την κοινωνία. Κανονικά το ΚΚΕ θα έπρεπε να έπρεπε σήμερα 33-34-35 να ήταν από τα πρώτα κόμματα. Ναι. Αυτό δείχνει ότι δεν εκφράζει την κοινωνία, αλλά εκφράζει ένα μηχανισμό. Και κάποιος που είναι ιδεολογικά αν θέλει στρατευμένη στην ιστορία, στο μύθο του ΚΚΕ, αλλά ο μύθος δεν είναι ιστορία. Ο μύθος δεν είναι ιστορία. Από την άλλη πλευρά, δεν κάνει ανάλυση της σημερινής πραγματικότητας, δηλαδή δεν πήρε χαμπάρι όταν εμείς τα γράφαμε ήδη από το 90
ότι είναι ο φιλελευθερισμός, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα διαλύσουν. Είχαν ήδη διαλύσει, είχαμε την εμπειρία της Λατινικής Αμερικής. Ναι. Θα διαλύσουν το σύμπαν όπου πάνε, αλλά χρησιμοποίησα στερεότυπα από την εποχή του Λένιν, ο εμπεριαλισμός, ο καπιταλισμός και τα τέτοια, που σημαίνει ότι δεν έχει εκείνα τα εργαλεία να αναγνώσει την πραγματικότητα. Αν είχε αυτά τα εργαλεία να αναγνώσει την πραγματικότητα, θα μπορούσε να κάνει και πολιτική. Εξού και η πολιτική που κάνει είναι πολιτική Λούνα Πάρκα για εσωτερική κατανάλωση και αυτό πάνε μόνοι τους. Ναι. Δεν ανοίγονται στην κοινωνία, γιατί θα μπορούσε το ΚΚΕ να πάρει μια πρωτοβουλία να κατεβάσει τα συνδικάτα, στα διασπάσει. Ναι. Σπατέ, τα καλέσει τη Γεσέτη, την ΑΤΕΔΗ και λοιπά, μια δικιά του πρωτοβουλία. Τι ναι. Το κάνει, να καλέσει άλλε αριστερέ δυνάμει για ένα στελετήριο. Να κατεβούν 500.000. Δεν ναι. Το κάνει. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά, έχει αποκοπεί παλιά τα κομμουνιστικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη και παντού στον κόσμο. Κυριαρχούσαν στα συνδικάτα, στου αγροτικού συλλόγου, συνεταιρισμού, κινήματα γυναικών, ειρήνη κλπ. Ήταν μέσα στην κοινωνία. Τώρα δεν είναι, γι' αυτό φαίνεται καθαρά ότι η όλη του πολιτική είναι να έχει παραπάνω ψηφοφόρους, να κάνει μια αντιπολίτευση, πόσο κατά και να τα λέει, μέσα στη Βουλή, δεν πάει να είναι μέσα στη Βουλή. Όταν και εγώ ήταν το Σύνταγμα, δεν βγήκαν έξω βουλευτές του ΚΚΕ, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, να ενωθούν με τον κόσμο και να πούν στο αστυνομικό, σταματήστε, τι κάνετε. Οπότε λοιπόν στην ουσία, για μένα, τόσο το ΚΚΕ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, στην ουσία είναι αντιπολίτευση μέσα στο σύστημα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να νομιμοποιούν ένα σύστημα το οποίο δεν έχει νομιμότητα. Μάλιστα. Θα παραμείνω λίγο στην αριστερά και θέλω να σας ρωτήσω, όταν μια μερίδα της αριστεράς αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατική, ποιος πιστεύετε πως θέλει να έχει ως αποδέκτες ο προσδιορισμός αυτός? Νομίζω είναι μια παγίδα, γιατί αριστερά και δημοκρατική αριστερά είναι πλεονασμός. Ναι. Η αριστερά θα είναι δημοκρατική από μόνη της. Δεν θα είναι κάτι. Δεν μπορεί να κάνεις μια διαφήμιση και να πεις ένα σαπούνι που πλένει. Σωστό. Το σαπούνι πλένει έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς, δεν χρειάζεται να το πεις. Αυτή είναι δουλειά του. Λοιπόν, οπότε η δημοκρατική αριστερά είναι, πιστεύω, μια φράση για να έχει διείσδυση ναι. Στους αστούς, ας το πούμε έτσι. Άρα, δηλαδή ότι εμείς δεν είμαστε της δημοκρατίας του προλεταριάτου, είμαστε υπέρ της δημοκρατίας, άρα χωράμε με εσάς, άρα μπορούμε να συνεργαστούμε με εσάς και αν το πάρουμε συγκεκριμένα για τη συγκεκριμένη δημοκρατική αριστερά, ήδη ο Κουβέλης έχει κάνει ανοίγμα στο Πασόκ. Ναι. Δηλαδή πιστεύετε ότι το μήνυμα θέλει να το αποστείλει προς τον αστικό κόσμο. Ναι, θέλει να γίνει αποδεκτός ότι εγώ, παιδιά, παίζω καλά σαν και εσάς. Δεν είμαι τα κακά παιδιά που παίζουν εκτός συστήματος. Μάλιστα. Θέλω να έρθω τώρα λίγο στην κυβέρνηση του Παπαδήμου και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όπως ξέρετε και εσείς, δύο από τους υπουργούς έχουν υποστηρίξει τις κυβέρνησεις αυτές, έχουν υποστηρίξει πολλές φορές κατά το παρελθόν το αντιδημοκρατικό και αντικοινοβουλευτικό καθεστώς του ΙΑΝΗ Μεταξά. Και σήμερα είναι υπουργοί αυτής της κυβέρνησης, είναι στις κυβερνητικές θέσεις. Μήπως τελικά το κοινοβουλευτικό σύστημα αποτελεί μια ιδιότυπη κολυμβήθρα του Σιλοάμ? Εγώ θα έλεγα καταρχήν να πάρουμε από τον Παπαδήμο ότι ο Παπαδήμος αποτελεί μια συνταγματική εκτροπή. Πραξικόπημα δεν θα το έλεγα, αλλά είναι μια εκτροπή. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να διορίζει πρωθυπουργό. Ο πρωθυπουργός εκλέγεται. Μπορεί να αναθέσει την πρωθυπουργία σε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση για να κάνει εκλογές, αλλά και να κυβερνήσει. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Επομένως, λοιπόν, τώρα, και ο Μεταξάς, να θυμηθούμε, είχε αναλάβει προσωρινή κυβέρνηση. Σωστά. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνουν εκλογές. Πιστεύω θα εξαντληθεί η τετραετία και η πιθανότητα να έχει παράταση λόγω εκτάκτου ανάγκης. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Τώρα, αυτό που είναι το ενδιαφέρον είναι ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ δείξαν ότι έχουν συγγενικά στοιχεία με το λαός. Και αυτό βγαίνει ότι δεν συνεργάνεσαι με κάποιο που είναι ανώμιο, σημαίνει ότι βρήκανε κοινά στοιχεία
Και κοινή ιδεολογία. Γιατί αν πάρουμε κατά καιρούς τι έχουν πει οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές του Πασόκο, πολλά από αυτά είναι μεταξικά που έχουν πει. Mm. Πολλές πράξεις από αυτές που λένε είναι ακροδεξίες. Ειδικά το Πασόκο με τα εθνικιστικά ή με αυτό που λένε η Δημοκρατία κάποιοι βουλευτές για τους μετανάστες, όλα αυτά είναι από το λεξιλόγιο της ακροδεξίας. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο, ένα καλό που έχει αυτή η ιστορία είναι ότι αποσαφηνίζεται και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία ως ακροδεξιά σχήματα έχοντας καθοδηγητή τον Καρατζαφέρη. Μάλιστα. Ο Καρατζαφέρης κατά κάποιο τρόπο τα κατάφερε να γίνει η πρωτοπορία του κοινοβουλίου. Γιατί είναι υποχρεωμένοι, θα πάρουν πολλές θέσεις αντίστοιχες με αυτές του λαός, δηλαδή για τους μετανάστες, για την ανεργία και πολλά άλλα πράγματα. Οπότε έχει και ένα άλλο ακόμα καλό, ότι ο Καρατζαφέρης θα υποστεί τη φθορά που θα υποστούν όλα αυτά τα σχήματα. Ναι. Δηλαδή εκεί πέρα που είχε μια δυναμική, γιατί είναι από δημοσιοποιήσεις που υπάρχουν, είναι αυτός που έχει χάσει τους πιο πολλούς. Ναι. Δηλαδή τον Καρατζαφέρη τον περίμενανε πιο δυναμικό, πιο επιθετικό, σε αντιδιαστολή με την ακροδεξιά της Ευρώπης που είναι αντιμνημονιακή, να το πούμε έτσι, ο Καρατζαφέρης είναι και μνημονιακός. Δηλαδή ότι έχει μείνει σε μια προηγούμενη περίοδο που αυτό που τον ενδιέφερε ήταν να νομιμοποιηθεί. Και τα κατάφερε με τη Βουλή. Τώρα βιάστηκε, πήρε κυβερνητικά αξιώματα και αφομοιώθηκε στο σύστημα και θα υποστεί την ίδια φθορά. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον για μας είναι ότι η ακροδεξιά δεν ήταν μόνο προνόμιο του λαός, ήταν και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Άσχετα αν υπήρχαν διάφορα μείγματα μέσα και δεν φαινόταν. Μάλιστα. Έχετε πει σε κάποια συνέντευξή σας ότι πρέπει να σκοτώσουμε τον Μπάτσο μέσα μας. Αν τα καταφέρουμε και τον σκοτώσουμε, με τι πρέπει να τον αντικαταστήσουμε? Με τον εαυτό μας. Δηλαδή ο εαυτός μας είναι διαμορφωμένος από την αρχή από άλλες δυνάμεις. Είναι από το σπίτι, είναι από το σχολείο, είναι από την κοινωνία, είναι από τις άρχουσες ιδέες της άρχουσας τάξης. Οπότε διαμορφώνει πολλά πρέπει, οπότε αντί να συμπεριφερθούμε σύμφωνα με τις επιθυμίες μας, σύμφωνα με τα οράματά μας, σύμφωνα με τις ανάγκες μας, έχουμε κάποιο καθοδηγητή μέσα μας, κάποιο μπάτσο που μας απαγορεύει. Δηλαδή, αν μια κοπέλα, λόγω χάρη, στα νιάτα της, έχει πολλούς εραστές, μπορεί να το ζήσει με ενοχή αυτό το πράγμα. Σωστά. Αλλά αν το ήθελε, το έκανε αβίαστα και ελεύθερα, επομένως, δικαίωμά της, δικό της με το κορμί, έχει δικαίωμα να το κάνει ό,τι θέλει. Δεν μας πέφτει λόγος εμάς. Όμως, αν αυτό γινόταν σε μια επαρχική πόλη, επαρχιακή πόλη, είτε στην Αθήνα χάνεται, θα ήταν εκδεκτουμένη. Θα ήταν η πόρνη, το πορνίδιο κλπ. Και πιθανότατα θα τη βίαζε και ο θειός της, και ο παππούς της, και ο γείτονας. Έτσι πούμε. Μάλιστα, καταλάβω. Θα ξανάρθω λίγο τώρα στην αριστερά και θέλω να ρωτήσω το εξής. Η έννοια της αριστεράς, κατά τη γνώμη σας, περιέχει και το στοιχείο της προσωπικής καθημερινής πρακτικής? Δηλαδή, για να δώσω ένα παράδειγμα. Αν εγώ αυτοπροσδιορίζομαι ως αριστερός, έχω το δικαίωμα να ασκώ βία στη σύντροφό μου ή τα παιδιά μου? Όχι. Η αριστερά, πάνω απ' όλα, είναι μια ηθική στάση που δεν περιορίζεται στον καλό το λόγο, αλλά περιορίζεται, αλλά απλώνεται και στην καθημερινή ζωή. Δεν μπορεί να είμαι εγώ αριστερός και να έχω μια βίλα στο Βραχάτι, να έχω μια Rolls Royce και να διευθύνω ένα εργοστάσιο με Πακιστανούς. Οπότε είμαι κούφιος αριστερός στα λόγια. Είναι, κατά κάποιο τρόπο, ένας αριστερός πρέπει να είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος, ελεύθερος και να έχει την έννοια της αλληλεγγύης που συχνά φτάνει μέχρι την αυτοθυσία. Και το έχουμε δει πόσα εκατομμύρια άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Σήμερα ο αριστερός θεωρείται αυτός που βγαίνει πιο συχνά στην τηλεόραση. Ναι. Δεν έχουμε δει κανένα να χτυπάει σε κανένα καφενείο με μετανάστες ή να πάει στη Μενάδρο να κουβεντιάσει, να κάνει, να δείξει.
Θα πάει μόνο υπάρχουν κάμερες. Θα πάει για 5 λεπτά και θα φύγει. Mm. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε μια αριστερά της Παρλαπίπας και η πραγματική αριστερά κατά την άποψή μου εκφράζεται σήμερα αυτό που λέμε εν γέννη αναρχικό χώρο, ο οποίος όμως είναι προσδιόριστος και μείνει ενωμένος. Αυτοί κάνουν πρωτοβουλίες γειτονιάς, ναι, στέκια, πάνε, δείχνουν, κινούνται αυτοί. Αν μπορούσαν να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Ισπανών, που είχαν τη δεκαετία του 30 πριν ξεσπάσει ο αμφίβολος πόλεμος, είχαν 1 εκατομμύριο μέλη. Πάλι εδώ πέρα 1 εκατομμύριο μέλη, να σου πω τι γίνεται. Ναι, σωστά. Λοιπόν, και αυτοί κατά κάποιο τρόπο ακολουθούν, ναι, τη μήτρα της κλασικής αριστεράς και είναι διασπασμένη. Συν, ας πούμε, ότι υπάρχουν και αυτή υποτίθεται η βία πρωτοπορία, έχω συναντήσει μερικά παιδιά από αυτά, και οι οποίοι έχουν κολλήσει στη βία, που στην ουσία είναι μια βία που στρέφεται εναντίον των διαδηλωτών. Ναι. Συν δεν ξέρουμε τι γίνεται επακριβώς, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι από αυτούς είναι πραγματικά, αλλά αυτούς που ξέρουμε από ομάδες. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν ξέρουμε. Ποιοι είναι αυτοί? Ναι, σωστά. Λοιπόν, και υπάρχει μια συνέντευξη, νομίζω Κορτέγκα το λέγανε, ο οποίος ήταν υπουργός δημόσιας τάξης στην Ιταλία τότε με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες και μετά έγινε πρωθυπουργός. Δεν θυμάμαι καλά το όνομά του. Ναι. Και είχε, στην εποχή είχε ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη που έδωσε. Και το ρωτάνε, και έκανε πάταγο από τη συνέντευξη. Λέει, τι κάνετε με τους διαδηλωτές? Λέει, καταρχήν στέλνουμε στους πιο βίους δικό μας ανθρώπους. Και αφού τα κάναμε μπάχαλο για 15 μέρες, μετά όταν κατεβαίνουν σε συλλαλητήριο, χτυπάμε μέχρι θανάτου καθηγητές πανεπιστημίου, ηγέτες κλπ. Και δεν τους πιάνουμε, λέει, γιατί αν τους πάμε στο δικαστήριο, θα τους αθώσουν. Επομένως λοιπόν, και το να μείνω ανάπηροι δεν μας πειράζει, απλά τους βγάζουμε από τη μέση. Γιατί, λέει, η δικιά μου θεωρία είναι ότι η τρομοκρατία ξεκινάει από τα πανεπιστήμια και με αυτά που λένε οι καθηγητές. Γι' αυτό δεν πρέπει να τα λένε. Να το, ολοκάθαρο. Ναι, δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Ναι, είναι σαν ένα τεύχος της εποχής. Και είναι σημαντικό που δεν είναι ανάλυση. Αυτό το είχαμε καταλάβει όλοι. Το θέμα είναι άλλο να το ακούσεις τώρα από επίσημο στόμα. Ήταν σε μια συνέντευξη της εποχής, τελευταία σελίδα, Ιούλιο, κάπου εκεί νομίζω. Μάλιστα. Επειδή μιλήσατε τώρα για τον αναρχισμό, ήταν μια ερώτηση που θέλω να σας κάνω πιο μετά, αλλά επειδή τώρα ταιριάζει, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε πως η βία είναι δομικό ή έστω ένα από τα βασικά στοιχεία της αναρχικής ιδεολογίας ή αν υπάρχει στη δομή όλων των ιδεολογιών, έτσι κι αλλιώς? Αν μελετήσει κανείς σε βάθος τους κλασικούς του αναρχισμού, στον αναρχισμό δεν υπάρχει βία. Δεν υπάρχει βία από την άποψη ότι μια που στηρίζονται στην πραγματική δύναμη της κοινωνίας που είναι οι μάζες μόνο με τη δύναμή τους μπορούν να ρίξουν κυβερνήσεις. Βέβαια, όλοι οι αναρχικοί, εκτός από τον Μπρουτόν, έχουν μιλήσει για τη βία, αλλά μιλούσε και ο Μάρξ. Στο 19ο αιώνα όλοι μιλάγανε για τη βία. Όλοι μιλάγανε για τη βία. Ήταν κατά κάποιο τρόπο μια παράδοση της Γαλλικής Επανάστασης. Και κουμούνα ήταν βία. Λοιπόν, και μετά κάποιες ομάδες που δίνουν την εικόνα του κλασικού αναρχικού, που δεν είναι αυτός που πετάει βόμβα, που σκοτώνει τη βασίλισσα, που κάνει εκείνο, που κάνει το άλλο, αλλά αυτά είναι μεμονωμένα δείγματα και όχι όταν υπήρχαν βία αναρχική, αλλά συγκρίνουμε τη βία των αναρχικών με τη βία των Μπολσεβίκων, είναι τα τσικό αυτή, δεν είναι η βία που τους κυριαρχεί. Αυτό που κυριαρχεί στην αναρχία είναι η δύναμη των ιδεών που στην ουσία αναβιώνουν την κλασική άμεση δημοκρατία της Αθήνας. Ναι. Εκεί είναι το δυνατό τους όπλο και όπου οι ομάδες αυτές γίνηκαν ένοπλες, γιατί μπορούμε να πούμε
Και η ΕΡΑΦ είχε τέτοια στοιχεία, και η Action Direct είχε τέτοια στοιχεία, και η Αυτοδυναμία είχε τέτοια στοιχεία, και οι Ερυθρέες Ταξιαρχίες. Γεννήκανε μικρές αποκομμένες ομάδες που δεν κάνανε απολύτως τίποτα παρά φάγανε τα κεφάλια τους. Όπου γεννήκανε μαζικό κίνημα, να πούμε για τους Ισπανούς, να πούμε τώρα για το ΣΥΝΤ, το Γαλλικό Συνδικάτο, που είναι εναρχική μαζί με τη Λίγκα. Έχουν 100.000 μέλη και είναι κοντά, ίσως να παραπάνω από την ΣΕΖΕΤΕ και από την ΣΕΦΤΕΤΕ, δηλαδή στη Σουηδία. Είναι το μόνο συνδικάτο που κάνει απεργίες. Γιατί το επίσημο συνδικάτο είναι κυβερνητικό, είναι σοσιαλδημοκρατικό. Ναι. Λοιπόν, έχει κινήματα Λατινικής Αμερικής. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνω από 900 πόλεις σε όλο τον κόσμο κάνανε μαζικά συλλαλητήρια. Ο τρόπος οργάνωσης που έχουν είναι αναρχικός. Δηλαδή, από το Σιάτλ και μετά μπήκε ένας καινούριος παράγοντας στην παγκόσμια σκηνή, που είναι η συλλογικότητα. Δεν υπάρχει ούτε αρχηγός, ο αρχηγός πάει περίπατο και είναι η Γενική Συνέλευση. Είναι αυτοοργάνωση, είναι μαζική μη βίαιη δράση, συντονίζονται και που σημαίνει ότι η μόνη πολιτική που μπορεί να υπάρχει σήμερα είναι αυτά τα μαζικά κινήματα, τα οποία χωρίς να είναι σε συνεννόηση, με καθοδήγηση, με αναφορές και τα τέτοια, διαμορφώνονται αυθόρμητα συμπεριλαμβανομένης και της Αραβικής Άνοιξης, ότι ήδη κατά κάποιο τρόπο ο κόσμος από μόνος του δημιουργεί τη δικιά του την αναρχία. Μάλιστα. Άρα εσείς πιστεύετε ότι η βία δεν είναι δομικό στοιχείο της αναρχικής ιδεολογίας? Όχι. Δομικό στοιχείο της βίας είναι το κράτος. Μάλιστα. Το κράτος είναι βία, όχι αναρχική. Μάλιστα. Είχατε πει σε μια συνέντευξή σας, νομίζω ήταν η ίδια συνέντευξη του 2009 που αναφερθήκατε στο ΚΚΕ, ότι ο Αλέκος Αλαβάνος νομίζω πως είναι ένας πολιτικός ηγέτης της αριστεράς που έρχεται από το μέλλον. Σήμερα... Ναι, αυτό το είχα πει στο κανάλι 10 νομίζω, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ναι, και εγώ δεν το θυμάμαι. Σήμερα, εν έτη σχεδόν 2012, βρισκόμαστε σε ένα χρονικό κομμάτι του μέλλοντος σε σχέση με το 2009 που είχατε πει αυτό για τον Αλέκο Αλαβάνο. Πώς βλέπετε τώρα τον Αλαβάνο? Ο Αλαβάνος, τον Αλαβάνο το γνώρισα στη Βουλή. Και μου έκανε εντύπωση ότι ο λόγος του δεν ήταν ξύλινος. Συχνά αυτοσχεδίαζε και θύμισε κάτι από τα κινήματα. Και τα πήγε πολύ καλά, αφού μπόρεσε και κράτησε τη συνοχή από τον Κουβέλη μέχρι εμένα, στο ίδιο τραπέζι. Διεύθυνε αυτό το ετερόκλητο σύνολο πάρα πολύ καλά και είχε ένα άνοιγμα στην κοινωνία. Δηλαδή δεν ήταν ο εκπρόσωπος της κομματικής γραμμής, αλλά ήταν εκπρόσωπος της ανησυχίας της κοινωνίας. Οπότε τότε ήταν στην ακμή του ΣΥΡΙΖΑ, το πήγε 18%, οπότε ξεφύγαμε από τον γκέτο και από τη σέχτα, και θα μπορούσε να πήγαινε ακόμα παραπάνω αν τα πράγματα δεν γινόντουσαν όπως γίνανε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι μπορεί να πιάσει τους παλμούς της κοινωνίας, αυτό το τώρα δηλαδή, και να το εκφράσει πολιτικά, αλλά δυστυχώς δεν έχει ούτε μηχανισμό, ούτε κόμμα, απλά κάνει μια πρόταση για κάποιο μέτωπο. Αν ο Λαβάνος φεύγοντας είχε πάρει το μισό συνασπισμό, ναι, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται το μερίδιο που τον ακολούθησε δεν ήταν πολύ μεγάλο. Μάλιστα. Άρα συνεχίζετε να πιστεύετε ότι είναι ένας πολιτικός που έρχεται από το μέλλον? Πιστεύω ότι είναι ένας πολιτικός που μπορεί να πιάσει το μέλλον. Από εκεί και πέρα πρέπει να το δούμε, δηλαδή τώρα πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση, τότε υπήρχε ο μηχανισμός. Ναι. Υπήρχε ο κόσμος. Τώρα το στοίχημα που έχει να βάλει είναι πώς θα δημιουργήσει, πώς θα μαζέψει τον κόσμο, πώς θα δημιουργήσει αυτό που λέμε το υποκείμενο για να κάνει πολιτική. Και τώρα είναι σε μια φάση που αγωνίζεται να διαμορφωθεί το υποκείμενο, υποθέτω. Ελπίζω να τα πάει καλά, αλλά
υπάρχει μια δυσκολία ότι ο αλαβάνος ξεκινάει από τους μηχανισμούς. Ναι. Δεν είναι σαν και εμάς, τους αριστεριστές που ξεκινήσαμε από το τίποτα. Ναι. Εμείς ξέρουμε να χτίσουμε μια οργάνωση και σύστημα 5 φίλοι είμαστε. Τους κάνουμε 10, με τους κάνουμε 20, είναι κάνουμε 200, είναι κάνουμε 500. Από το τίποτα. Ναι. Τώρα είναι δύσκολο, δεν έχουν και αυτή την οτροπία. Τότε είμαστε νέοι. Δεν έχουν και αυτή την οτροπία. Δηλαδή έχουν. Να, δηλαδή κάτι. Έχουν συνηθίσει στα υψηλά αξιώματα. Είχαν μπει ήδη από την αρχή προφανώς σε ένα μηχανισμό. Δεν έχουν μάθει να τον δημιουργούν ήδη, ας πούμε. Ναι, δεν έχουν μάθει να χτίζουν. Ναι. Γιατί όταν είσαι στο κόμμα, πάντα κάτι προϋπάρχει πάνω από σένα. Δεν ξέρεις. Είναι η Κεντρική Επιτροπή, είναι το Πολιτικό Γραφείο, παλιότερα ήταν η Μόσχα. Ναι. Κάτι υπάρχει. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, δεν χρειάζεται να το χτίσεις, είναι ήδη χτισμένο. Ναι. Το πρέπει να το χτίσεις, που είναι άλλη δουλειά. Δεν πρέπει να κάνεις τη δουλειά που κάνανε πριν, όπως ήταν οι κομμουνιστές πριν κάνουν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μάλιστα. Από ό,τι έχω καταλάβει, αδυνατείτε να ταχθείτε ψυχείτε και σωματικά. Μιλάτε για τον Μπακούνιν, ας πούμε, και τον Προυντόν, με την ίδια ευκολία που μιλάτε για τον Μάρξ και τον Έγγελς. Σας αρέσει ο Τολστόι, όσο και ο Μπουκόφσκι. Είναι ψυχοφθόρο να μείνεις απόλυτος ή μήπως η απολυτότητα φθείρει περισσότερο? Η απολυτότητα σου αφαιρεί τη δυνατότητα να ψάξεις. Και αν δεν ψάξεις, τίποτα δεν είναι έτοιμο. Δηλαδή, ό,τι σερβίρεται έτοιμο, από το έτοιμο φαγητό μέχρι την έτοιμη ιδεολογία, είναι άνοστο και ανούσιο. Λοιπόν, εγώ δεν περιορίζομαι μόνο σε αυτές τις αναφορές, αλλά ό,τι βρίσκω σε όλη την παγκόσμια δημιουργία, είτε τωρινή είτε του παρελθόντος, και βρίσκω κάτι που ανοίγει δρόμους, το αφομοιώνω. Επομένως, είναι δύσκολο να με χαρακτηρίσει κάποιος μαρξιστή, αναρχικό ή οτιδήποτε άλλο, γιατί ναι, μεν μπορεί να έχω πάρει παιδιδές από τον Μάρξ, παιδιδές από τους αναρχικούς, αλλά έχω πάρει και από τον Σοφοκλή, έχω πάρει και από τον Εσχύλιο, έχω πάρει και από τον Λαο Τσέ, έχω πάρει και από Ινδουισμό, έχω πάρει από τη λογοτεχνία, την κλασική, από τη μοντέρνα, από την ποιήση, από τον κινηματογράφο, δηλαδή, δηλαδή διαμορφώνω μια ελεύθερη σκέψη, άσχετα αν με χαρακτηρίζουν ακροαριστερό, αναρχικό, αναρχοαυτόνομο, ελευθεριάζοντα, μου δίνουν πολλούς χαρακτηρισμούς. Εγώ δεν δέχομαι κανένα. Δηλαδή, αν δεχόμουν κάποιον, είναι ότι είμαι ένας συντηρητικός, λογικός άνθρωπος που δεν θέλουν να πεθαίνουν τα παιδιά στον τρίτο κόσμο κάθε ένα δευτερόλεπτο. Δεν θέλω να υπάρχει ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι που πεθαίνουν από την πούνα ή δεν λιμοκτονούν. Λοιπόν, αυτούς θεωρώ εγώ ακραίους και όχι τον εαυτό μου που ζητάει το αυτονόητο. Μάλιστα. Άρα, καταλαβαίνω από αυτό που λέτε ότι το μόνο πράγμα για το οποίο είσαι απόλυτος είναι ότι δεν είσαι απόλυτος. Υποθέτω, ναι. Μάλιστα. Θέλω να σας διαβάσω τώρα δύο κομμάτια από το πολύ μικρό, από το θεατρικό σας, το επιχείρηση Ιουδίθ, και να μου πείτε αν υπάρχουν κάποιες αναγωγές στη σημερινή πραγματικότητα. Συλλαμβάνεσαι, διαβάζω τα κομμάτια έτσι. Συλλαμβάνεσαι μπροστά από το σταθμό με 10 κιλά δυναμίτες, λέει ο αστυνομικός. Λέει ο συλληφθής. Ήταν χούντα τότε. Χούντα για σένα. Για άλλους κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι, λέει ο αστυνομικός. Μιλάς για αδικία. Ξέρεις εγώ τι πέρασα ή τα άλλα παιδιά στο σώμα. Μπορείτε να μου πείτε αν υπάρχουν αναγωγές αυτών των δύο κομματιών σήμερα? Σίγουρα. Πρώτον είναι ότι να μην πούμε για το σακίδιο με το Μολότοφ στη Θεσσαλονίκη, ότι πάντα η αστυνομία συμπορτώνει παραπάνω πράγματα. Παραπάνω πράγματα για δύο λόγους. Πρώτον, για να δείξει επιτυχία, και δεύτερον, για να εξολοθρέψει κάποιον που το αδίκημά του δεν είναι τόσο μεγάλο. Ήδη όταν ήμουν φυλακή στο Αβέροφ το 67, ήταν ένας κλέφτης, τον είχαν ταράξει το ξύλο. Και του ζητάγανε να παραδεχτεί άλλες 10 κλοπές
για να ξεκαθαρίσουν και να κλείσουν το φάκελο. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι μια συνηθισμένη τακτική. Θέλουν να κλείσουν το φάκελο και βρίσκουν κάποιον και το φορτώνουν. Ακόμα και στους ποινικούς. Λοιπόν, τώρα όσο αφορά για το δεύτερο μέρος, δηλαδή που λέγεται φόρτωσε 10.000 δυναμίτη, σίγουρα υπήρχαν πολλοί στη Χούντα που θεωρούσαν θα μας σώσει. Mm. Όπως τώρα πιστεύουν ότι ο Παπαδήμος θα μας σώσει και μακάρι να γίνει δικτάτορας. Υπάρχει κόσμος που τα λέει αυτά τα πράγματα. Ταξιτζίδες δηλαδή που κουβεντιάζω εγώ, στα καφενεία. Δηλαδή ο λαϊκός κόσμος πιστεύει, δηλαδή έχει παραιτηθεί από την ελευθερία του και περιμένει κάποιον ισχυρό άντρα να σώσει τη χώρα. Λοιπόν, 100% η αστυνομία είναι παιδιά που προέρχονται από εργατικές οικογένειες, κυρίως αγροτικές. 100%. Κανένας γιος πλουσίου, ο γιος του Μυτιλινέου, δεν έγινε αστυνομικός. Ναι. Δηλαδή όλοι οι πλούσιοι δεν γίνονται αστυνομικοί. Δηλαδή και αν δηλαδή, στα αστυνομία πάνε για το σίγουρο μεροκάματο. Δηλαδή δεν είναι τόσο η ανάγκη τους να προσφέρουν κοινωνικό έργο. Είναι παιδιά που ζητάνε δουλειά και ξέρουν ότι αν μπουν στη σχολή, που είναι 18 χρονών από 20, στο τρίτο έτος, έχουν μισθό. Να. Είναι μόνιμη δουλειά και στα 55 νομίζω. Παίρνουν σύνταξη και μπορούν να κάνουν μια άλλη δουλειά. Αν ξέρω εγώ κάποιος από αυτούς έχει μια καλή θέση στα κομπιούτερ, μόλις τελειώσει θα ανοίξει ένα μαγαζί με κομπιούτερ. Μάλιστα. Δηλαδή είναι, παρόλο που τους έχουν κόψει και σε αυτούς λεφτά, αυτή και η στρατιωτική είναι η πιο προνομιούχη δημόσια υπάλληλη. Γιατί βέβαια παίζουν ρόλο πρετοριανών και κρατάνε το σύστημα. Δηλαδή ότι θεωρητικά η αστυνομία έπρεπε να λειτουργεί σαν μια μη κυβερνητική οργάνωση, σαν κοινωνικό έργο. Δεν μπορεί να χτυπάει διαδηλωτές, είναι μέσα στο Σύνταγμα αυτό. Επιτρέπεται η ελεύθερη και άοπλη συνάθρηση. Δηλαδή είναι συνταγματικό δικαίωμα. Δεν μπορεί να, όταν χτυπάει η αστυνομία, παραβιάζει τη συνταγματικότητα. Αλλά κανείς δεν κάνει μήνυση γι' αυτό. Δεν έχει δικαίωμα να χτυπήσει. Άλλο τώρα να πιάσει κάποιον να σπάει μια βιτρίνα, εντάξει. Αλλά άλλο να διαδηλώνει κάποιος ειρηνικά. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω κάτι και για ένα άλλο θεατρικό σας, το Tango Bar. Οι δύο ήρωες είναι ένας αποτυχημένος ηθοποιός και ένας αποτυχημένος συγγραφέας. Τι σημαίνει αποτυχία για τον Περικλή Κοροβέση? Η αποτυχία είναι εντός εισαγωγικών. Από την άποψη ότι ο ένας, αυτός που έχει τον μπαρ, θα μπορούσε να συνέχιζε σαν ηθοποιός, αλλά θα έχει το φάσμα της ανεργίας. Και προτίμησε τη σιγουριά. Και αυτή η σιγουριά έχασε τον εαυτό του κατά κάποιο τρόπο και κατέτασε αλκοολικός. Ο άλλος, ναι μεν είχε επιτυχία σαν θεατρικός συγγραφέας, αλλά επειδή ενόχλησε, δεν του παίζανε τα έργα. Οπότε, το λέει μέσα το θεατρικό έργο, αποτύχαμε γιατί δεν γεννήκαμε αυτό που θέλανε οι άλλοι να γίνουμε. Ναι. Οπότε και οι δύο δεν ήταν, ας το πούμε, τους πήρε από κάτω το αλκοόλ. Που το αλκοόλ, ναι μεν στην αρχή είναι φάρμακο, αλλά μετά είναι αρρώστια. Και όταν πει στην αρρώστια, χαιρετίσματα. Και χάσατε τη δημιουργικότητά τους. Αυτό είναι. Μάλιστα. Άρα η αποτυχία για σας είναι κάτι σχετικό. Είναι κάτι σχετικό. Δηλαδή ότι αν εγώ στείλω ένα θεατρικό μου έργο στο Εθνικό και το απορρίψει, ναι, δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Δηλαδή ότι η Δεσποινής Τζούλια του Στρίντμπεργκ δεν έβρισε εκδότη. Ναι. Δεν το βάλει κάτω και νομίζω πρωτοπαίχτηκε για πρώτη φορά στη Γερμανία. Λοιπόν, μπορεί να βρεθεί το έργο που μου απέρριψε το Εθνικό θεωρητικά
να βρεθεί μια ομάδα και να παίζει ένα χρόνο. Συμβαίνει πολύ συχνά. Μάλιστα. Δηλαδή ο άλλος έχει το στάνταρ και έδει κάτι καινούργιο, δεν το παίζει. Οπότε κερδίζει από μόνο σου την αγορά. Ναι. Δηλαδή, ότι όταν πρώτο άρχισε να δουλεύει στην αθλητική εδώ και 20-22 χρόνια, ήθελε τα κείμενα να τα βλέπει ο ίδιος ο Πιτανίδης. Δεν μου είχε εμπιστοσύνη. Ναι. Και μετά όταν είδε ότι είχαν επίχυση στον κόσμο, με έδωσε σε δεύτερο συνεργάτη. Ναι. Λοιπόν, έχει φοβηθεί. Και ευτυχώς ήταν κάποιες παρεμβάσεις επώνυμες ή είδε τον κόσμο που ξέρουν ότι αυτό περνάει. Αλλά αν δεν έκανε το πείραμα, μπορούσε να μου έλεγε, δεν μου κάνει. Μάλιστα. Ενώ έχετε γράψει πολλά πράγματα, το βιβλίο σας Ανθρωποφύλακες παραμένει ακόμα και σήμερα μετά από τόσα χρόνια το πιο γνωστό. Πού αποδίδεται την τόση μεγάλη αναγνωρισιμότητά του? Καταρχήν, σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πει ένα σχετικό βιβλίο στα γαλλικά. Είναι η χώρα των βασανιστήριων. Να μην πούμε για Γκουαντάναμο και τέτοια. Ότι ήδη υποτίθεται στη χώρα που απαγορεύεται η βία στους κρατούμενους, είναι η πρώτη χώρα στα βασανιστήρια. Στο Ισραήλ τα βασανιστήρια είναι επίσημα. Όταν είχα γράψει για τα βασανιστήρια για το Ισραήλ εδώ και κάποια χρόνια, μου απαντάει ο αναγνωσταράς υπεύθυνος τύπου της Ισραηλινής Πρεσβείας και τι μου λέει, ότι βασανιστήρια γίνονται μόνο σε αυτούς που θεωρούμε ύποπτους τρομοκρατίας. Το παραδέχονται επισήμως. Αυτά δεν είναι βασανιστήρια δηλαδή. Ναι, δηλαδή ο ύποπτος τρομοκρατίας πρέπει να βασανιστεί. Πρέπει να βασανιστεί, αλλά ποιος είναι ύποπτος? Ναι. Όταν έχουμε το αντίστοιχο του Ιταλού που σου είχα προηγούμενα, που σου λέει, αυτός που έχει τέτοιες ιδέες στο πανεπιστήμιο είναι υπεύθυνος για την τρομοκρατία. Άρα και αυτός είναι ύποπτος για την τρομοκρατία, οπότε τι ήρθε το γιατί πανεπιστήμιο που κάνει κοινωνιολογία. Οι ανθρωποφύλακες μιας εντός ή εκτός εισαγωγικών δημοκρατίας έχουν ποιοτική διαφορά από εκείνης μιας δικτατορίας? Διαφέρουν σε κάτι? Δεν μπορούν να γίνουν όπως τη δικτατορία. Θα πρέπει να υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Και αυτές οι ειδικές συνθήκες είναι οι μυστικές φυλακές που είχαν είπα, εκτός Αμερικής ή σε χώρες όπως Αίγυπτος, την Ισία, Γκουαντάναμο, που εκεί πέρα η ίδια η δημοκρατία βρίσκει κατά κάποιο τρόπο μια άλλη χώρα και η ίδια δεν βασανίζει αυτή καθεαυτή. Δηλαδή αναθέτει εργολαβικά το βασανιστήριο σε μια άλλη χώρα. Αλλά παρόλα αυτά, από αυτό το γαλλικό βιβλίο που έχει κάνει και η διδύση αμνηστία, το έχει πει, από τις έρευνες που έχουν γίνει, γίνονται βασανιστήρια συστηματικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ, στην Ελλάδα με την έννοια να σε έχει μια εβδομάδα, ένα μήνα ή δύο μήνες και να σε χτυπάει, δεν έχουμε. Αλλά έχει ξύλο τα σε πιάσουν, σε μερικούς ποινικούς μπορεί να τους πετάσουν και ένα δύο μπαρντάκι ξύλα, μετανάστες, υπάρχει βία, αλλά όχι με την έννοια του προγραμματισμού. Ναι. Στη Χούντα είχαμε μηνιαίο πρόγραμμα, διμηνιαίο πρόγραμμα, τέτοιο δεν έχουν κάποια μαρτυρία. Ναι. Αλλά βία υπάρχει. Άρα υπάρχει ποιοτική διαφορά. Υπάρχει, ναι. Ανάμεσα στα δύο καθεστώτα. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή στην Αμερική, λόγω χάρη, δεν μπορούσε να υπήρχε Γκουαντάναμο. Ναι. Δεν το επέτρεπε ο νόμος. Το κανένα άλλο. Μάλιστα. Θα σας ρωτήσω τώρα κάτι που έχει να κάνει με τη λογοτεχνία. Άλλοι λογοτέχνες πιστεύουν πως η συγγραφή είναι προδιάθεση ή ταλέντο, ενώ άλλοι υποστηρίζουν πως είναι θέμα σκληρής δουλειάς και καθημερινών κανόνων. Εσείς τι πιστεύετε? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχεις ένα ταλέντο. Δηλαδή, λόγω χάρη, να δεις αυτή την κανάτα
Και να τη φανταστείς, από όταν βγάλανε το μετάλλευμα, πώς το λιώσανε, ποιος τεχνητής το έκανε, δηλαδή να βλέπεις κάτι και να κάνεις μια ιστορία. Μια ιστορία που βγαίνει από μόνη της. Αλλά αυτό θέλει και σκληρή δουλειά. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι το ταλέντο είναι το προσάναμε, αλλά χρειάζονται πολλά κουτσούρα να κάνουμε μέχρι να βγει κάτι, γιατί μετά είναι και αυτό που θα πετάξεις. Δηλαδή επειδή εσύ δεν ξέρεις, έχεις έναν ήρωα. Τον ήρωα δεν τον έχεις συναντήσει, σου έρχεται μια ιδέα. Οπότε συχνά βάζεις περιττά πράγματα για να ανακαλύψεις εσύ τον ήρωα πώς είναι. Τα οποία αυτά δεν διαβάζεις, αλλά για να σχηματίσεις μια εικόνα μέχρι να γίνει χαρακτήρας. Μετά αυτά θέλουν πέταμα. Όταν σε διαμορφωθεί το υλικό, θέλει πέταμα. Και θα πρέπει να μην υπάρχει λύπηση στο πέταμα. Κατά κάποιο τρόπο, πρέπει να πάρεις το ρακί της γραφής. Το ρακί. Όχι το μουστό. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Η ανάγνωση, δηλαδή όταν διαβάζεις κάποιο ταλαντούχο συγγραφέα, σου αλλάζει και τον τρόπο που σκέφτεσαι. Μετά τώρα, όταν είναι να κάνεις ένα ιστορικό μυθιστόρημα, δεν μπορεί να πεις ότι η μάχη του Γράμμα έγινε στα Τουκοβούνια. Ναι. Οπότε θέλει τουλάχιστον ιστορικές αναφορές να είναι σωστές και αυτό θέλει μελέτη. Και επιπλέον θέλει να έχει και μια ερμηνεία της ιστορίας για να μην μπει στα στερεότυπα στην προπαγάνδα. Δεν πρέπει να καταλάβεις εσύ ο ίδιος, να γίνει ιστορικός, να δεις ποια ήταν η μάχη. Μετά όταν αναφερθείς σε μια περασμένη εποχή, ας πούμε τη Σμύρνη, θέλει μελέτη εκεί πέρα, δηλαδή θα πρέπει να έχεις τα background, σχεδόν μια διατριβή για να βάλεις τους ήρους να είσαι πραγματικό χώρο. Άρα θέλει πάρα πολύ δουλειά και θέλει ένα φανατισμό και πολλές ώρες, θέλει μια μονομέρεια. Εξού και συγγραφείς, κατά κανόνα, δεν είναι καλή οικογενειάρχη. Γιατί κλείνονται. Είναι μοναχική, εννοείται. Είναι μοναχική, είναι μοναχική δουλειά. Ναι. Οπότε υπάρχουν διάφορες λύσεις. Υπάρχει ένας ιδιός συγγραφέας, ο οποίος τα έχει καταφέρει καλά, ο οποίος κλείνεται σε μια μπαράγκα που έχει στην εξοχή κοντά σε μια λίμνη, παίρνει φαγητό για 6 μήνες, κονσέρβες, βγάζει το τηλέφωνο. Και το έχει μια ώρα 6 με 7 να το τηλεφωνεί η γυναίκα όταν μαθαίνει τι γίνεται, εξαφανίζεται και τις υπόλοιπες 6 μήνες, άμα έχει τελειώσει το βιβλίο, είναι μεθυσμένος. Είναι πολύ εντυπωσιακό, το διάβασα αυτό, γιατί αν δεν κάτσεις με τις ώρες δεν βγαίνει. Δηλαδή αυτό είναι εντελώς μοναχικός, είτε όταν γράφει, όταν δεν γράφει. Όταν ναι. Γράφει, γράφει και όταν δεν γράφει, πίνει. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, εξού, ότι αν δεν κλειστείς, αυτό σημαίνει με όλες τις δημιουργίες, δηλαδή και με το θέατρο και με το χορό, είναι πολλή δουλειά. Δηλαδή, εξού και πιο πολύ μοιάζουν, λόγω χάρη το θέατρο του Κουν, είχε πιο πολλά στοιχεία με μοναστήρι, ήταν όλοι μαζί από το πρωί μέχρι το βράδυ, πρόβες από εδώ, ξανά το καινούριο έργο, τρώγανε μαζί, κοιμόντουσαν μαζί. Λοιπόν, αν δεν δώσεις όλη αυτή την ενέργεια και αν δεν την διοχετεύσεις κάπου, δεν βγαίνει. Αλλιώτικα παιδεύεσαι. Μάλιστα. Ένας από τους δασκάλους σας, ο Ρολάν Μπαρτ, είχε γράψει τα εξής, ότι η εξουσία είναι παρούσα, τρυπωμένη σε κάθε λόγο που βγάζουμε, έστω και από έναν τόπο εκτός εξουσίας. Και επίσης, πως τρυπώνει παντού, μέχρι και στις απελευθερωτικές εξάρσεις που προσπαθούν να την αμφισβητήσουν. Αν είναι έτσι τα πράγματα, υπάρχει κάποιος που μπορεί να χαρακτηριστεί με λογική ασφάλεια ως αντιεξουσιαστής? Υπάρχει αυτός ο οποίος κατά κάποιο τρόπο θυσιάζει τον εαυτό του είτε για το Θεό είτε για τους ανθρώπους, όχι για ιδέες.
Όχι για ιδέες. Λοιπόν, αυτό έχει ένα στοιχείο στο σημείο που πάω εγώ αντάρτης του ΕΑΜ. Δεν έχω κανένα στοιχείο εξουσίας, αλλά πιθανότατα το καπετάνιος μου αύριο να πάρει την εξουσία. Ναι. Λοιπόν, και δεν πρέπει να ταυτίζουμε την εξουσία με το κύρος. Όλοι θέλουν να έχουμε κύρος. Σωστό. Το κύρος δεν είναι εξουσία, είναι μεταβίβαση γνώσης. Η εξουσία είναι να επιβάλλεις τη δικιά σου τη θέληση απάνω στους άλλους. Το κύρος είναι να δυναμώσεις τη θέληση του αλλουνού για τη δικιά του γνώση και τη δικιά του πρόοδο. Είναι διαφορετικά πράγματα. Αλλά αναφυσβήτητα ότι πολλοί καπετάνοι ήταν για την εξουσία, ήταν εξ αρχαιοτά των χρόνων. Και έχει ένα ωραίο παράδειγμα ένας φίλος του Λόρδου Μπάιρον, ο οποίος έγραψε μετά ένα βιβλίο για τον Οδυσσέα Ντρούτσο, που είχε του κόσμου τα χαρίσματα. Του κόσμου τα χαρίσματα. Θαραλέος, γενναιόφρον, φιλικός και τα τέτοια. Αλλά δεν παραδεχόταν ότι ήταν κανείς παραπάνω από αυτόν. Ναι. Και όταν σκοτώθηκε, τον άφησε διάδοχο. Σου λέει, αφού πέθανα εγώ, αν πεθάνω εγώ, τέλειωσαν όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, ότι αυτό το έχουν πολλοί. Το έχουν πολλοί. Δηλαδή, άνθρωποι που έχουν κάνει θαυμαστά πράγματα, στην ουσία έχουν ένα υπερεγώ μέσα. Το υπερεγώ, ξέρεις τι είναι. Δεν ναι. είναι σούπερ εγωιστής, είναι το εγώ που έχει να αποτεθεί σε εμάς. Μια εξουσία είναι το υπερεγώ. Οπότε τους ενδιαφέρει αυτό πάνω απ' όλα. Ότι όταν ήταν να καούν οι φάκελοι, που στην ουσία ήταν, τους είχαν μηχανογραφήσει, αυτά που τους ενδιέφερε. Τα είχαν κρατήσει. Τα είχαν κρατήσει βέβαια. Λοιπόν, και είχε και δώσει μάχη ο Φίλιππος Ιούλη να μην καούνε, να κρατηθούν κάπου και να ανοιχτούν ύστερα από 40 χρόνια. Και το ρώτησα, λέω, γιατί πέμενε το κουκουέ τόσο πολύ να καούνε. Γιατί έβγαιναν, μου λέει, θα βλέπαμε τι συνεργασίες είχαν γίνει. Ναι, μάλιστα. Θα βλέπαμε τι συνεργασίες, γιατί ήταν μέγα σκάνδαλο. Δηλαδή ότι μία εξουσία συνδιαλέγεται με την άλλη. Εξού και ο Ζαχαριάδης, όταν ήταν στον Ταχάο, είχε ειδική μεταχείριση. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που λέγανε οι Άραβες βασιλιάδες, ότι ένας βασιλιάδες σκοτώνει έναν βασιλιά. Ή αλλιώς όπως λέμε εμείς, κόρακου, σκόρακου, μάτι δεν βγάζει. Μάτι δεν βγάζει. Λοιπόν, οπότε η μία εξουσία σέβεται την άλλη εξουσία. Εξού και όταν πιάνουν εχμαλώτους πολέμο, χαιρετιούνται. Ναι. Δηλαδή και τον στρατηγό, τον υποδέχεται στρατηγός, δεν μπορεί να τον υποδέχεται φαντάρος. Μάλιστα. Σωστά. Ο Πλάτωνας πίστευε πως είναι άλλο πράγμα, παραδείγματος χάρη, να κάνεις μια συνέντευξη και άλλο πράγμα να κατανοείς την ιδέα της συνέντευξης, που βρίσκεται στον κόσμο των ιδεών, ο οποίος είναι εκτός του δικού μας κόσμου. Με αυτή τη λογική, πιστεύετε πως υπάρχει η απόλυτη ιδέα του κομμουνισμού ή του αναρχισμού? Η απόλυτη ιδέα του κομμουνισμού και του αναρχισμού είναι φασισμός. Ότι είναι απόλυτο είναι φασιστικό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο αυτό είναι δεδομένο και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εντούτοις, αν δώσουμε κάποιο δίκιο στον Πλάτωνα, είναι ότι αν εγώ θελήσω να κάνω έναν εκδοτικό οίκο, πρέπει δεύτερα να είναι καλά επεξεργασμένο στο μυαλό μου. Δηλαδή πρέπει να το κάνω πρώτα στο μυαλό μου για να μπορέσει να γίνει. Ναι. Και υπάρχει ένα ωραίο παράδειγμα από τον Πίτερ Μπρουκ, όταν είχε φύγει από το Stratford-on-Avon, που πια είχε κάνει τα πάντα με τον Σέξπιρ, και ψάχνει ένα καινούριο τρόπο έκφρασης, ψάχνει να βρει ένα θέατρο. Και βρήκε το θέατρο Ντεμπούφ στο Παρίσι, ένα εγκαταλελειμμένο θέατρο, σε μια γειτονία που τώρα μένουν στην Μπελβίλη, κατά αποκλειστικότητα Άραβες. Ναι. Και λέει, το βρήκαμε όπως το θέλαμε, γιατί ξέραμε τι θέλαμε. Ναι. Άρα, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι προϋπάρχουν, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, ότι αυτό που βλέπουμε
δεν είναι καρέκλα, αλλά είναι μίμηση της ιδεατής καρέκλας. Αυτό δεν στέκεται. Μάλιστα. Μπακούνιν, Προυντόν, Μάρξ και Γκεβάρα. Ποιον από τους τέσσερις θα θέλατε να είχατε γνωρίσει και γιατί? Θα ήθελα να γνωρίσω, δηλαδή κοίταξε, πιστεύω τώρα ο Μπακούνιν, Μάρξ και τα τέτοια πρέπει να ήταν εγωκεντρικά άτομα και από αυτούς που δεν σηκώνουν κουβέντα. Θα λέγανε το δικό τους, μπορούσαν και να σε προσβάλλανε. Δηλαδή έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους, πολύ αξιολόγους, οι οποίοι και αυθαίρετοι είναι και αγενείς είναι, προσωπικότητες δηλαδή. Οπότε δεν τους πάω, θα προτιμούσα τον Τζεμ, γιατί ο Τζεμ πιο πολύ μου δίνει την εντύπωση ενός συντρόφου, ενώ όλοι μοιάζουν σαν μεγαθύρια. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιον από αυτούς θα ήθελα να γνωρίσω, που μου φαίνεται γλυκομήλητος, θα ήταν τον Προυντόν και τον Κροπότκιν. Ναι, αυτούς τους δύο. Ναι. Και τον Γκεβάρα. Και τον Γκεβάρα. Μάλιστα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουμε σε δουλειές που δεν μας αρέσουν, αλλά σχεδόν πάντα ψάχνουμε να βρούμε κάτι ενδιαφέρον σε αυτές για να μπορούμε να τις ανεχθούμε και έτσι να επιβιώνουμε, να βγάζουμε τα προστοζήν. Αν κάποιος δουλεύει στα ΜΑΤ, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον που να μπορεί να ανακαλύψει τη δουλειά του? Στα ΜΑΤ, καταρχήν έχουν πολύ νέα παιδιά, ναι, καλογυμνασμένους και τα τέτοια. Μερικοί από αυτούς έχω γνωρίσει δηλαδή, σπουδάζουν, ακούνε ροκ, μουσική, μετάλλικα, πάνε σε συναυλίες. Εν τούτης έχουν τον πατριωτισμό της ομάδας. Ναι. Δηλαδή η δημιουργία είναι μια ομάδα δράσης. Οπότε, κάποιοι από αυτούς έχουν φάει και καδρόνια και πέτρες και μολότοφ. Έχουν συγκρουστεί με χούλιγκαν. Οπότε κατά κάποιο τρόπο διαμορφώνει ένα πνεύμα συλλογικότητας και άμυνας που είναι και για τον εαυτό του και για τον συνάδελφό του. Εκεί δεν νομίζω ότι έχουν πολλά περιθώρια να σκεφτούν. Από την άποψη ότι είναι πολύ νέοι και είναι σε μια αντίπαλη ομάδα. Σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό που θα μπορούσε ίσως κάτι να αλλάξει, όταν γίνεται σύγκρουση με τους αναρχικούς, είναι σίγουρο ότι έχουν να κάνουν πραγματικά με εχθρό. Αυτό που θα μπορούσε να αλλάξει και να γίνει κάτι είναι ότι κάποιος από αυτούς σκοτώσει τον συνταξιούχο πατέρα του. Να. Αυτό κάπως μπορεί να του γυρίσει τη συνείδηση. Μάλιστα. Δηλαδή να... έχω δει μια φωτογραφία στις Βρυξέλλες νομίζω. Ήταν ένας διαδηλωτής που χτυπούσε ένα ματατζή με μπουνιές. Με τη μάσκα και αυτός δεν χτυπούσε. Ήταν ο μικρός του αδερφός. Α, μάλιστα. Και φοβόταν... Ναι. Ο μικρός φοβόταν το μεγάλο. Κατάλαβα. Αλλά τελικά υπάρχει κάτι ενδιαφέρον που να μπορούν να ανακαλύψουν στη δουλειά τους? Αυτή η συντροφικότητα που είπατε πριν, ας πούμε, τους συναδέλφους μπροστά στον κοινό κίνδυνο, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι ο υπάλληλος με τα σίγουρα λεφτά είναι κακή παστά. Φοβάται να το διώξουν. Ναι, φοβάται να μην το διώξουν. Εξού και τους πιο φοβισμένους ανθρώπους που έχω γνωρίσει εγώ ποτέ στη ζωή μου είναι αστυνομικούς, στρατιωτικούς και παπάδες. Οι παπάδες έτσι και σου κάνει μια έκθεση ο Μητροπολίτης, σε ξυρίζουνε. Δεν υπάρχει. Αν σου κάνει μια αναφορά ο προϊστάμενος, μένει στάσιμος. Οπότε λοιπόν κοιτάνε να υπηρετούν τη μηχανή όσο γίνεται και τα καταπίνουν περιμένοντας τη στιγμή που θα πάρουν τη σύνταξη. Αλλά είναι λίγα τα παραδείγματα αυτών που εξεγείρονται. Δηλαδή ότι να δούμε τώρα επί Χούντας, έχουμε καμιά δεκαριά ή εικοσαριά ίσως στρατιωτικούς που αντισταθήκανε. Αστυνομικό δεν είχαμε κανένα. Ναι. Δεν είχαμε κανένα κάποιον να σηκωθεί να παραιτηθεί και να φύγει.
Λοιπόν, εκεί πέρα είναι ένα μείγμα δημοσίων υπαλλήλων που πάνω απ' όλα είναι η καριέρα τους. Για να τους αλλάξει κάτι, δηλαδή και αν τους αλλάξει κάτι, εγώ είχα γνωρίσει έναν, ο οποίος ήταν μάλιστα και φρουρός μου στο 401. Μάλιστα. Αλλά εγώ δεν τον έβλεπα γιατί ήταν έξω από το παράθυρο. Το μικρό παραθυράκι εκεί. Λοιπόν, οπότε το συναντάω τυχαία. Και το συναντάω τυχαία γιατί αυτός δούλευε πριν πάει στην αστυνομία στον γκαράζ του πατέρα του ενός φίλου μου. Να. Και έτσι το γνώρισα. Και μου λέει με αυτά που είδα, μου λέει και μετά από εσάς, παραιτήθηκα. Mm. Δηλαδή το μάξιμο που θα κάνει είναι να παραιτηθεί. Και θα πρέπει, να φτάσει, θα πρέπει να φτάσει από ό,τι καταλαβαίνω σε μια στιγμή ιδιαίτερη, ας πούμε, για να το κάνει. Να το κάνει να παραιτηθεί και αφού είχε εξασφαλίσει κάτι άλλο. Ναι. Αυτός τότε ήταν παράλληλα φοιτητής της ανωτάτης εμπορικής τότε, του Οικονομικού Πανεπιστήμιου το σημερινό, ναι. Και είχε βρει δουλειά στην τράπεζα. Οπότε παραιτήθηκε και βρήκε αμέσως δουλειά. Ναι. Αλλά δεν τα ρισκάρει να τα ρίξει. Σπάνια, δεν έχω τουλάχιστον εγώ. Από ό,τι ξέρω, δεν έχω ιστορία στο μήκο που να τα πρόντιξει και να φύγει. Μάλιστα. Ο Γάλλος φιλόσοφος, ο Ζακ Ελίλ, είχε υποστηρίξει τη θεωρητική τουλάχιστον σύμπνοια χριστιανισμού-αναρχισμού. Ο Τολστόι ενέπλεξε τον χριστιανισμό με ένα δικό του αναρχισμό. Εσείς πώς βλέπετε τη σχέση αυτή? Νομίζω ότι είναι η ίδια ρίζα. Δηλαδή ότι ο χριστιανισμός, δεν λέμε τώρα για τη Βίβλια. Ναι, ναι, ναι. Και δείχνει το κίνημα της αγάπης. Η αγάπη είναι αλληλεγγύη. Και όταν λέγεις δύο ημάτια να δίνεις το ένα, δημιουργεί ο χριστιανισμός σαν πιάνει, είναι η έννοια της αλληλεγγύης, όπως και ο Ιουδαϊσμός έχει την έννοια της αλληλεγγύης της κοινότητας και γι' αυτό ήταν μέχρι τον 4ο αιώνα η πιο επιθετική θρησκεία. Τον 4ο αιώνα και μετά κυριαρχεί ο χριστιανισμός, η οποία στηρίζεται στην αλληλεγγύη. Και είχαν, νομίζω, το 1ο αιώνα ή το 2ο αιώνα μετά Χριστού στη Ρώμη, κάπου ένα έδρυμα για γέρους, για αναξιοπαθούντες κλπ. Που έφτανε τα 1500 άτομα, τεράστια δηλαδή. Ναι. Οπότε αναπτύσσεται σαν αλληλεγγύη. Οπότε με την πάροδο του χρόνου και κοινότητα, τα μοναστήρια, συλλογικότητες και μετά στο Μεσαίωνα με το κίνημα των Αναβαπτιστών βάλανε τον παράδεισο στη γη που σήμαινε η κοινωνική αλληλεγγύη. Το κίνημα των Αναβαπτιστών, ο Μίτσορ εκεί πέρα με το Λούθυρο κλπ. Κλπ. Είχαν στοιχεία λαϊκής και συλλογικής εξέγερσης. Ναι. Και από εκεί πέρα είχαν εμπνευστεί τις πρώτες ιδέες από αυτά τα κινήματα, οι πρώτοι σοσιαλιστές, οι πρώτοι αναρχικοί, που η ρίζα τους είναι χριστιανική. Τώρα, ο χριστιανισμός αλλάζει όταν γίνεται κρατική ιδεολογία, που είναι άλλο πράγμα, η κρατική ιδεολογία και άλλο ο χριστιανισμός. Οπότε εγώ πιστεύω ότι αν μπορούσα να φανταστώ κάποιο ιδανικό μέτωπο, θα είχε μέσα οπωσδήποτε και χριστιανούς και αναρχικούς. Μάλιστα. Δηλαδή, όχι να συμφωνήσουμε στις ιδεολογικές αναφορές, στην έννοια ότι διαφορόμαστε για τους ανθρώπους. Ναι. Όπως ήταν η θεολογία της απελευθέρωσης στη Λατινική Αμερική. Σωστά. Ο Καμίλο Τόρες και λοιπά, που είναι χαρακτηριστικό. Πήρε τα όπλα αυτός, ήταν ο παπάς. Τα οποία τα κόκκαντα του Τσε Γκεβάρα βρεθήκαν, αυτόν δεν βρεθήκαν. Το κάνανε κομμάτια δηλαδή αυτό. Ναι. Οπωσδήποτε το κάνανε κομμάτια. Μάλιστα. Θέλω τώρα να σας περάσω ένα άλλο θέμα. Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την ερωτική απάτη, είχατε πει πως εσείς δεν έχετε απατήσει, απλώς κάνατε έρευνα σχετικά με το γούστο σας στις γυναίκες. Μπορείτε να μου πείτε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας? Ότι τελικά καταλήγουμε σε μια γυναίκα. Ναι. Δηλαδή αυτό δείχνει το δείγμα, ότι τελικά αναζητούμε πάντοτε μια γυναίκα και την καθιστούμε τη μία με την άλλη επειδή θέλουμε την ίδια. Ναι. Άρα λοιπόν
Εντάξει, ο καθένας δικαιούται να κάνει την έρευνά του, αλλά τελικά καταλήγει σε μία. Μάλιστα. Άρα, ίσως ήταν και... πώς να το πω... εκπαίδευση. Δεν χρειαζόταν η έρευνα, ίσως. Αν το βρεις από την αρχή... Ναι. Αν το βρεις από την αρχή... Δεν χρειάζεται έρευνα. Δεν χρειάζεται, δεν έχεις διάθεση, είναι πολύ απλό. Ναι. Αν είσαι τυχερός και σου πετύχει το πείραμα με την πρώτη, τι άλλο θέλεις. Μάλιστα. Σωστά. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω αν ασχολείστε με κάτι καινούριο αυτό το διάστημα. Με κάποιο βιβλίο, με κάποιο θεατρικό έργο, με κάτι άλλο. Ασχολούμαι με δύο πράγματα. Το ένα με ένα θεατρικό έργο, το οποίο είχε να κάνει με τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Και το άλλο είναι ένα μυθιστόρημα που η κεντρική του ιδέα είναι ότι ο έρωτας είναι ένας τρόπος να βρεθείς με το Θεό. Ο έρωτας δεν είναι αμαρτία, ούτε το κορμί είναι δευτερεύον σε σχέση με την ψυχή, μια που συνυπάρχουν και τα δύο μαζί, δεν μπορεί να τα ξεχωρίσεις. Είναι ενιαίο ο άνθρωπος. Επομένως λοιπόν ο έρωτας που δημιουργεί ζωή κάνει τον άνθρωπο ένα μικρό Θεό στη ζωή. Αφού και ο Θεός δημιουργεί ανθρώπους και ο άνθρωπος δημιουργεί ανθρώπους. Άρα λοιπόν είναι η έννοια του Θεού, αυτό είναι επηρεασμένο από παλιά θρησκευτικά κείμενα, κείμενα ινδουιστικά, από μελέτες που έχουν γίνει και που όταν στις Ινδίες έχουν ταυτίσει τους τρεις ναούς με τα ανάγλυφα γυμνά που είναι όλο αυτά τα όργια, για τους Ινδούς είναι διαλογισμός και προσευχή. Ακούγεται ωραίο αυτό. Ναι. Είναι ωραίο. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή και μετά με το χριστιανισμό το σώμα χωρίζεται σε βορρά και νότο. Δεν είχαν πρόβλημα οι αρχαίοι να δείχνουν τα γυμνά σώματα. Ναι. Δεν είχαν πρόβλημα. Λοιπόν, ότι και το επιβάλλανε το κάτω μέρος του κορμιού είναι ο νότος, όπου υπάρχει ο βορράς της Ευρώπης και ο νότος της Ευρώπης, και το θεωρούν βρώμικο, το θεωρούν και κλειδές, όλοι το έχουμε. Κάτι να έχει στα γενετικά σου όργανα, σκέφτεσαι πως να πας στον γιατρό. Σωστό. Γιατί αυτή σου δεν τρέπεσαι για τη μύτη σου και καρδιά να έχεις να αξιοπρεπές, ας πούμε, και κεφαλικό να έχεις να αξιοπρεπές. Αλλά πες ότι έχεις μια σύμφυλη. Σωστό. Πώς το έχουν περάσει δηλαδή. Ναι. Ξέρω πως είχατε παρευρεθεί και μιλήσει το καλοκαίρι στην πλατεία Συντάγματος. Τι μηνύματα λάβατε από τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί? Ότι καταρχήν έχει διαμορφωθεί, όσο και αν είναι ασταθές, ένα πραγματικό λαϊκό μέτωπο, το οποίο κινείται με την άμεση δημοκρατία. Δηλαδή αυτό είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο στην Ελλάδα, που έχουμε μάθει η πολιτική να γίνεται από κομματικούς μηχανισμούς, και αυτή τη φορά ήταν μια άμεση δημοκρατία, γιατί αντίστοιχες εκδηλώσεις είχαν γίνει σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, και ήταν συντονισμένη όλη αυτή η κίνηση με ένα παγκόσμιο γίγνεσθε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπήρχαν εκδηλώσεις σε 900 πόλεις σε όλο τον κόσμο, από Λονδίνο μέχρι το Ρόντο, από Νέα Υόρκη ως Φιλιππίνες, από Αραβική Άνοιξη, και όλα αυτά είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ότι καταργείται ο ηγέτης ή η ομάδα πρωτοπορίας και υπάρχει γενική συνέλευση. Δηλαδή έχουμε μπροστά στα μάτια μας ένα κίνημα που ξεκινάει από το Σιάτλα, που στην ουσία θάβει τα παραδοσιακά αριστερά κόμματα. Τώρα, όταν υπάρχει ένα τόσο μεγάλο αυθόρμητο κίνημα σε παγκόσμια διάσταση, χρειάζονται μηχανισμοί. Και ούτε εδώ μηχανισμοί, χρειάζεται ένας τέτοιος υψηλός βαθμός οργάνωσης για να μπορέσει όλη αυτή η λαοθάλασσα να κάνει πολιτική. Δηλαδή είναι μύθος αυτό που λέμε ότι η αναρχία είναι ότι θυμάται ο τρελός χαίρεται. Η αναρχία
με υψηλότερο βαθμό οργάνωσης, γιατί πρέπει να οργανώσει χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Οπότε έχουμε δείγματα που λειτουργήσε η αναρχία, ας πούμε, στο Μάχνο, στην Ουκρανία, στους Ισπανούς αναρχικούς. Ο βαθμός οργάνωσης ήταν πάρα πολύ υψηλός και ο βαθμός συνείδησης. Άρα λοιπόν έχουμε ένα νέο κίνημα το οποίο έχει μεγάλη επίθεση στον κόσμο και το οποίο έχει ένα πρόβλημα ότι αν δεν μπορέσει να συγκροτηθεί με μια άλλη μορφή οργάνωσης, θα το έλεγα ανώτερης ποιότητας, θα χαθεί. Μάλιστα. Αυτό ήταν το συμπέρασμα μου, γιατί να δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ συμμετείχα και με τον Οτσαλέν και με την Κυγκοσλαβία. Ήταν τεράστιο αυτό το κίνημα και τη μια και την άλλη φορά, το οποίο είχε και αυτό γίνει κατά κάποιο τρόπο, ήταν η προϊστορία του συντάγματος. Γιατί δεν υπήρχε οργανωμένος φορέας και είχε μαζέψει 500.000 την κάθε φορά. Κάτι, αν πεις, ήταν καλλιτέχνες, ήταν από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, οπότε τους είπα ότι πρέπει αυτό το πράγμα να το συγκροτήσουμε για να επανέλθει. Ναι. Να επανέλθει. Υπήρχαν και κάποια λεφτά, γιατί ήταν και κάποιοι πλούσιοι καλλιτέχνες που δίνανε. Ο Λαζόπουλος έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, έδωσε το θέατρό του, έδωσε το γραφείο του, άσχετα δεν το διεκδίκησε. Μια που έχει διαμορφωθεί αυτό το πράγμα, θα συγκροτηθεί και κάθε φορά που είναι κάτι, εμφανιζόμαστε. Γιατί γενικά είχε άλλα πράγματα. Δεν το θέλανε. Δηλαδή δεν είχαν την έννοια της διάρκειας. Οπότε γινήκανε, εξαφανίστηκανε. Μάλιστα. Τώρα είμαστε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις. Θέλω να σας ρωτήσω, κατά τη γνώμη μου, σας διακρίνουν δύο μεγάλα πάθη, η τέχνη και η πολιτική. Η πολιτική είναι τέχνη, η τέχνη είναι πολιτική ή μήπως δεν ισχύει τίποτα τα δύο? Θα απαντούσα ότι η ζωή είναι ενιαία. Η ζωή είναι ενιαία. Και όποτε χρειαστεί να κάνουμε πολιτική, κάνουμε πολιτική. Όποτε χρειαστεί να κάνουμε τέχνη, κάνουμε τέχνη. Αλλά μέσα στην πολιτική ενυπάρχει τέχνη και μέσα στην τέχνη ενυπάρχει πολιτική. Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, λόγω χάρη, η Αντιγόνη είναι στρατευμένο θέατρο. Ναι. Ανυπακοή είναι. Μάλιστα. Ανυπακοή. Σωστά. Δηλαδή, είχε βγει η θεωρία της ανυπακούησης εδώ και 2.500 χρόνια. Δεν ήταν ο Θεωρό Ιουγκάντη που τα ανακαλύψανε. Μάλιστα. Η τελευταία ερώτηση. Και ο Προμηθέας. Και ο Προμηθέας. Σωστά. Και ο Προμηθέας. Ναι. Σωστά. Αν υποθέσουμε πως ένας βιολόγος γενετιστής θέλει να φτιάξει έναν κλόνο του Περικλή Κοροβέση, αλλά μπορεί να συμπεριλάβει ένα και μόνο ένα προσωπικό χαρακτηριστικό του στο DNA του κλόνου, και σας ζητάει να του πείτε ποιο θα είναι αυτό. Η αμφιβολία και το ερώτημα. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Να είστε καλά. Και εσύ.